Μέτρα στήριξης των εγωπροβατοτρόφων ζητούν παραγωγή, επισημένοντας πως στην περίοδο του Πάσχα οι πέσεις αναπόλυας δεν απάρουν οικονομική ανάσα. Το πρόβλημα κυρίως ήταν στην τιμή των αμνοερυφείων που διέφυσαν το Πάσχα, καθώς αυτές δεν ξεπέρασαν τα 4 ευρώ το κιλό, που σημαίνει πως πουλήθηκαν κάτω του κόστους παραγωγής, τονίζουν οι κτηνοτρόφοι. Σημειώνοντας ότι η μάχη της επιβίωσης πολλών εγωπροβατοτρόφων έγινε ακόμη πιο δύσκολη στην κρίση του κορονοϊού, έχοντας ήδη 10 χρόνια μνημονίων με αύξηση του κόστους παραγωγής και μείωση των εσόδων. Βλέπουμε την τελευταία τριετία οι τιμές στο εγωπρόβειο γάλα να έχουν καταρρεύσει κατά 20%. Η ζημιά ήταν τεράστια για τους κτηνοτρόφους και ειδικά για τα εγωπροτρόφους. Το 2019 με 20, ειδικά τώρα με τον κορονοϊό, πάθαν και ζημιά τεράστια από τις πώλησεις στο γάλα στο κρέας. Μετά το γάλα ήρθε και το κρέας. Εκεί που προηγήσαμε να πουλήσουμε αρνιά, τουλάχιστον όπως και πέρυσι, γύρω στα 6 ευρώ το κιλό, οι τιμές είχαν καταρρεύσει και αυτές γύρω στα 3,80 με 4 ευρώ. Με αποτέλεσμα να μην καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής των αρνιών. Άρα και η ζημιά στο κρέας για τους εγωπροβατοτρόφους ήταν μεγάλη. Ήρθε η κυβέρνηση και είπε ότι θα στηρίξει το κομμάτι της κτηνοτροφίας και ειδικά στο κρέας. Ακούσαμε τελευταία ότι θα δώσει γύρω στα 4 ευρώ αναπροβατίνα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχει σχέση με που είχαν πάρει τη συνδεμένη παραγωγή. Τα λεφτά αυτά είναι ψίχουλα τουλάχιστον από την πλευρά για τους κτηνοτρόφους. Γιατί η ζημιά που έγινε ήταν πιο μεγάλη από ό,τι δοθήκαν, δίνουν τα χρήματα σήμερα. Τουλάχιστον έπρεπε να δοθούν τα διπλάσια χρήματα στο κομμάτι για τον κορονοϊό. Δηλαδή τα 4 τουλάχιστον γίνουν 8 ευρώ. Οι εγωπροβατοτρόφοι αιτούνται την λήψη των κάτω δημέτρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την ένταξή τους στο ΣΚΑΒ και την ενίσχυση με το ποσό των 800 ευρώ, την επιδότηση με 2 ευρώ ανά κιλό των σφαγείων για το διάστημα πρώτου Πάσχα, ώστε να καλυφθεί η ζημιά από τις χαμηλές τιμές πώλησής τους. Την επιδότηση των θηλυκών που έχουν παραμείνει στα μαντριά, με στόχο την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου και της παραγωγής, ως σταθερό και πάγιο αίτημα. Την ενίσχυση de minimis ίσονος σημασίας με 30 ευρώ ανά ζώο, για την κάλυψη της πολυετούς ζημιάς από το γάλα και το κρέας. Την επιστροφή των προστήμων των 279 εκατομμύριων ευρώ που κερδίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στους κτηνοτρόφους και την άμεση χορήγηση του 50% της ενιαίας ενίσχυσης.